Καλησπέρα σας, καλή αρχή φέτος. Εδώ στο ΣΕΦ είμαστε στη διοργάνωση του μπασκετά και έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στη Figo Driver και την Space Ελλάς 2. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Επαναλαμβάνω, πρώτες αγώνες σεζόν Development 2 κατηγορία. Δίπλα μου έχω τον πολυβόλο τον Uncle Drew, τον Λευτέρη, τον Βεμβυράκη. Λευτέρη, καινούργια Στεφάνια, δηλαδή. Ναι, καλά, καλά. Ναι, αγαπητά. Είναι ανηφορικά, βέβαια, έτσι, έχουμε δικαιολογίες. Εσύ σου κάνεις με καμπύλη, δεν ξέρω. Φτιάξουμε και την κάμερά μας, όλα ωραία, θα σας πω. Με την πρώτη ευκαιρία και πεντάδες για τις δύο ομάδες. Πάμε τώρα για τους συμμετούχους. Με το 34 είναι ο Παπαδάκης. Ο Βότσης με το 9. Το λάθος το έκανε ο Μαθιός με το 14. Άστοχο σου τώρα. Πάω να τον Βότση. Αφενοφαίνονται τα νούμερα που είναι πάνω στο Φρίγκο. Με το 38 είναι ο Νικόλσος. Λάθος τώρα στον Παπαδάκη. Ποιον δεν έχω πει, ποιον δεν έχω πει, δεν έχω πει. Ο Κόκαλης ή ο Καπετανάκης. Το 13 είναι ο Καπετανάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και Space. Ο παλιός μου συνάδελφος, ο Καραφώτης, είναι με το 55 και εκείνο είναι στο Space. Πρώτο καλάθι του αγώνα είναι από τις 4 από τον Μπόσκο. Είναι με το 65 ο ψηλός ο Παλιοκώστας. Είναι με το 15 ο Δημήτρης του Αράπογλου. Και θα απαντήσει Φρίγκο. Βότσι στο rebound, κατοχή για Space Ελλάς. Και είναι και με το 31 ο Αυγερινός. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο πεντάδες για τις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε πώς θα είναι το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής 0-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Πάρα πολύ ωραία επίθεση. Από την άλλη μεριά τώρα θα εκτελέσει πάλι ο Σκος, ο οποίος βρίσκει χώρο εκεί στα 3-4 μέτρα. Σκοράρει πολύ σε λίγο η καμερούλα, όλα καλά. Καραφώτης θα τον δείτε αρκετή ώρα, έχει την μπάλα στα χέρια του, αποφασίζει πολύ για το τι θα γίνει στην επίθεση της Space και τι έχει αποφασίσει και τι θέλει ο Πάνος ο Βεργόγιαννης. Θέλει Πάνος Βεργόγιαννης από Reload, θα κάνει επίθεση Space. Άστοχο το shoot. Ο Άγγελος θα πάρει το rebound, θα σετάρει την επίθεση αρκετά έμπειρος. Παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Βλέπει πολύ ωραία ο Καπετανάκης. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γκότση θα τελειώσει. Θα το πει στη φάση για τους δύο δίκους. Ναι, ναι, και μου τα πήγε ο πατέρα. Ναι, φαίνεται. Είναι, είναι 10 χρόνια παππούς. Καραφώτης, ωραία, το ίδιο. Πάλι εκεί έχει μια πληγή από όσο φαίνεται. Η τελούχος ομάδα βρίσκουν τους χώρους, κάνουν τα drive, βρίσκουν ελεύθερα σούτ οι φιλοξενούμενοι, εκτελούν 2-6. Αλλαγή κανονική.
πάτησε ένα running jump shot, το χάνει. Είναι και καινούργια τα Στεφάνια, δεν τα ξέρουν ακόμα οι παίχτες. Στεφάνι ο Άγγελος. Rebound από τον Φαγιό Κώστα. Ναι, η κλατσί, τίποτα. Καλά την πονάτσι, θα είναι ο Παπέντα Λιμπάμ. Για τους το 38 απειλεί ο Νικόλτσος, όχι από τον φύγει μπάλα. Μότσις εκεί είναι γνωστός για τη διάθεση που δείχνει στα rebound. Η αλήθεια είναι ότι έχει ο καιρός λίγο ζεστάνει ξανά. Μας έφτιαξε στις τελευταίες μέρες, πάλι έχει λίγο ζεστούλα εδώ στο σεφ. Ότι θα κλέψει, θα κρατήσει την μπάλα, τον πιέζει ο Γκότσης. Θα εκτελέσει, γιατί όχι, με το 12 ο Νεοϊσελκόντας. Ο Μαρίνος έχει μπει και με το 43 ο Μανής. Πάρε Ματιός, θα το φτάσει, πάω να το Μανή. Καχώτης πέρασε Πασά. Ωραία η σκέψη του Άγγελου. Κατάφερε, πέρασε την πάσα. Κότσης μετά, κάνει κατοικεί ξανά για space. Το shot rebound, καλάθι, όχι! Το κάνει ο Μαρίνος. Μια φάση, καλύτερο το καλάθι. Και φρένει εδώ από τον Κόκαλη.
Φυσικά. Δύο βολές. Ωραία, ωραία. Πήγε η μπάλα
στον εξαιρετικό Μπόσκο, ο οποίος είδε το κόψιμο στην καρδιά της άμυνας του Παλιοκώστα. 9-10. Είναι μπροστά, θέλει πάνω του Παλιοκώστα. Αυτό είναι όλοι, όλοι μαζί γιατί εσύ βλέπεις το πέντε. Έλα, δεν μπορείς να πάρεις να καταπληκτική προσπάθεια από τον Κόλτσο. 11-10 συνεχόμενα τα οι εναλλαγές στο τραβάρισμα για τις δύο παρές. Δευτέρη μου, καλό παιχνίδι. 10 η ώρα, ε. Μακάρι να είναι ο Βασιλοπίλαρος εκεί να βρούμε εδώ. Ναι. Να το πάτε ένα όνομα. Όλοι στις ευρώτες. Κόλτσος. Αχ, μοιάζουνε πάρα πολύ με τον Παπαδάκη. Αμένει προσπάθεια, την πάω να παίρνει κόλτσο. Πάω να πάω να κόλτσο. Μασάρι στον Μπόσκο, λίγο μασά. Ω, καταπληκτικό, δεν το τελειώνει, θα ήταν φασάρα. Δεν το τελειώνει ο Γερινός. Πολύ ωραίο. Σος, κύριος. Άσταχος. Ματιός, Κόλτσος, παίρνει την επαφή, θα κάνει. Ότι ζωτήριο,
κάνει το χάνει, το πάμε. Μετά από ένα πολύ ωραίο blue foul από το Μανί. Παδάκης. Έπεσε λίγο ρυθμό. Επίθεση. Θα βρουν λίγο τα πατήματα τους ξανά. Ομάδων. Τρέφουμε Παπαδάκης. Ποιος. Από. Κάσε και προσπάθεια ριμπάνω το μαθιό. Άγης μέχρι μέσα. Θα κατεβάσει τώρα, θα ψάξει και θα βρει τον Παπαδάκη. Γκότσης παλεύει. Οι χρονιές φεύγουν, ο Γκότσης παραμένει. Ω, εκπληκτική προσπάθεια από τον Παπαδάκη. Με ένα αεροπλανικό, εκεί πέρασε. Τελείωσε από τα αριστερά με το δεξί χέρι. Ένα από τα highlight του αγώνα σίγουρα, η συγκεκριμένη φάση για τον Power Force. Τον Γιπεδούχον πήγα να πω για τα half replays του Γκότσι, αλλά η φάση ήταν εκπληκτική. Γράψω Ράπογλου. Μέσα, το χάνει, παίρνει το rebound. Θα σηκωθεί, θα το χάσει. Ωραίο μπλοκάουτ από τον Αναπούλου. Γράφω με την υπομονή. Ωραία, στόχο από τον Παπαδάκη. Πόδι. Ο χρόνος θα πάει στα 14, να έχουμε τέλος. Το 2, ο Χατζησάβας, αμέσως πάνω.
το οποίο είναι ο Μόκας, κατοχή για Space, 1 και 10 για τη λήξη του πρώτου. Βάζει καλά. Βάζει. Μαθιός. Time και επιστρέφουμε σε λεγάκι. Στρέφουμε, θα πάρει το σύνδεσμο. Παπαδάκι, αλλά δεν μετράει γιατί τελείωσε ο χρόνος. 13-14, επιστρέφουν σε λιγάκι. Επίσης σε λιγάκι λοιπόν. Επιστρέφουμε 13-14. Πάμε στον Παπαδάκη και δύο βολές.
από τον Μάριο Κώστα. Κατοχή παραμένει για Φρίγκο. Το σκορ είναι 16-18. Σε εξαιρετική κατάσταση. Άτο όμως από τον Μπόσκο, ο οποίος συνεχίζει όπως ξεκίνησε. Είναι τεχνική ποινή, πολύ σωστά.
Άκης να το πάρει, όχι, θα κάνει λάθος. Με την χαμένη προσπάθεια του Παπαδάκη,
και μειώνει στον πόντο μου. Βάζει και αυτοί ο Μαθιώσης, ισοφαρίζει. Τελευταίο λεπτάκι του τρίτου, 10 λεπτού. Όσκος ενώ πάλι και το πάλι, ευκαιρία για Φρίγκο τώρα. Επιστρέφουμε στο παρκέ για το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Φρίγκο Driver και σε Space Ελλάς. Παπαδάει τη Σέρμπολ κότσι, εκεί όμως το παίρνει, το φτάνει, το κάνει σπίτι. Λοιπόν τα βήματα. Σάβα, ωραία πάσα. Τελείωσε ο χρόνος για την επίθεση των Φρίγκο. Για Space, ξαφανατό και εγώ τι είναι. Παδάκι στον πάγκο, κοκάλι στο πάγκο. Thank you.
φάουλ. Κόλτσι πάνω στον καραφωτή. Σε αυτή την καλή εικόνα που έχει την αρχή του παιχνιδιού, τα ξεσπάσματα των γηπεδούχων που έχουν φέρει να είναι κοντά στο σκορ, να ισοφαρίζουν, που είναι ένα τρίποντο, έφερε διαφορά στους τρεις. Ωραίο. Γκολ φάουλ, Καλαθάρα. Καλαθάρα από τον Παπαδάκη. Μένουν κοντά στο σκορ, να ισοφαρίζουν, έχουν περάσει μπροστά, αλλά είναι σε απόσταση ένα πλέον, είναι ένα ματσάρ, είναι ειδικά στην τελευταία περίοδο. Μιλά.
Κόλτσος. Ναι. Προστάζει και δίνει το προβάδισμα. Thank you.
γιατί πραγματικά η φάση από τον παλιό Κώστα με συνεπήρε τόσο πολύ και δεν είναι τόσο πολύ καλά. 39-44 από τις ωραιότερες φάσεις σήμερα στον αγώνα. Αν μπουν οι βολές, από εδώ τελειώνει το θέμα μου εκεί. Που μένει είναι να δούμε λογικά ποιο είναι το τελικό σκορ, εκτός αν δούμε κάτι φοβερό και τρομερό. Νικόλτσιος βάζει τον Παπαδάκη στα φω. Πολύ έδειξε τον εγωισμό, διότι θα έφυγα πολλά. Πολλά από τα πάμε στο Μαθιό, δύο βολές. Ξεκινάει με το δεξί της φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Καλή σεζόν, έχουμε με υγεία, θα τα ξαναπούμε.